Σας καλωσορίζω όλο στο κανάλι της Κοσαλίας Creation, όπου φτιάχνουμε μαζί διάφορα χειροποίητα κλειτσά. Στο προηγούμενο βίντεο ξεκινήσαμε να πλέκουμε μια σακέτα με βαλονάκι από πάνω, μονοκόμματη, με τεχνική ρεγλάν. Και μετά πρώτο βίντεο αμέσως με ρωτήσατε αν γίνεται τη ζακετούλα αυτή να την κάνουμε μπλούζα. Γίνεται. Και πάνω στην ώρα μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα ένα-ένα. Εδώ να σας πω, όποιος πλέκει και δυσκολεύεται να μετρήσει και λέει, γιατί και αυτό μου είπανε, ότι είναι πάρα πολύ μέτρημα και δεν μπορώ και χάνομαι, όποιος δυσκολεύεται να μετρήσει τις σειρές, οι σειρές μετρούνται από εδώ. Εδώ, αυτά εδώ τα κιλάκια είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 σειρές. Όσο είναι αυτά εδώ τα κοχυλάκια στη γραμμή ρεγλάν, τόσες σειρές έχουμε πλέξει. Οπότε, για το σχέδιο για τη ζακετούλα small και medium, για το μέγεθος, έχουμε πλέξει 10 σειρές. Μετά την 10η σειρά έχουμε μετρήσει εδώ στη πλάτη, υπάρχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 κοχυλάκια. Και μπροστά υπάρχει 1, 2, 3 και ένα κενό και 1, 2, 3. Σε αυτό εδώ το στάδιο μπορούμε να ενώσουμε εδώ τη ζακετούλα μας και να την κάνουμε μπλούζα. Πώς θα το κάνουμε? Λοιπόν, έχουμε τελειώσει τη τελευταία σειρά. Έχουμε φτάσει εμείς στο τέλος, έχουμε κάνει και τελευταίο κοντάρακι και κάνουμε. Μισό να το κάνουμε πιο κοντά. Και κάνουμε 1, 2, 3. Και μετά το 1, 2, 3 το δένουμε με εδώ, με αυτό εδώ το κοντάρακι. Το 1, 2, 3 εδώ. 1, 2, 3. Και δέσαμε. Ωραία. Και το κόβουμε εδώ. Δεν το χρειαστούμε άλλο. Θα πλέξουμε από άλλο σημείο. Τώρα, εγώ προσωπικά, τώρα από τη στιγμή θα πάρω ένα άλλο νηματάκι για να μην χαλάω τώρα αυτό εδώ κόβω, γιατί θα το ξυλώσω έτσι και αλλιώς. Τώρα, η δικιά μου προτίμηση, επειδή θα ξεκινήσουμε εμείς από τη γραμμή του ρεγλάν για να μην χαλάσουμε το μπροστινό κομμάτι, γιατί θα πλέκουμε πλέον κυκλικά, η δικιά μου η πρόταση είναι να μην ξεκινήσετε στο μπροστινό μέρος, να ξεκινήσετε κάπου στο πίσω μέρος, ή εδώ ή εδώ. Ας πούμε ότι θα ξεκινήσουμε εμείς εδώ και θα πάμε να δέσουμε το ίδιο το νηματάκι. Αυτή η δουλειά θα κάνουμε συνέχεια αυτό. Εδώ δέσαμε. Εδώ δέσαμε και εδώ. Δέσαμε και πάμε. 1, 2, 3. Και πλέκουμε τη γραμμή του ρεγλάν. Ένα ποδαράκι, ένα γαϊτανάκι και ξανά 2 ποδαράκια. Ωραία. Αυτό εδώ που φτιάξαμε είναι η γραμμή του ρεγλάν. Και τώρα θα πλέκουμε εμείς τη μία σειρά, όπου θα κάνουμε εμείς τις διχάλες και τα ποδαράκια, εδώ θα κάνουμε ποδαράκι, θα προσθέτουμε ποδαράκι εδώ. Και όπου θα κάνουμε εμείς τη δεύτερη σειρά, γιατί αποτελείται στο σχέδιο από δύο σειρές, θα κάνουμε κοχύλα, θα κάνουμε εδώ, θα πλέκουμε 5 αλυσίδες. Μια αλυσίδα με 5 αλυσίδες. Αυτή τη στιγμή, εμείς προηγούμενη σειρά πλέκαμε 5 αλυσίδες, φαίνεται εδώ. Οπότε κάνουμε 1, 2, 3 και βάζουμε εδώ το ποδαράκι. 1, 2, 3 και βάζουμε εδώ τη διχαλίτσα. Και συνεχίζουμε έτσι με βάση το σχεδίο. Πλέκουμε, 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 όπως κάθεται, όπως έχουμε μάθει και φτάνουμε εδώ. 2, 3. Πλέκουμε γύρω, 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 πλέκουμε εδώ τη γραμμή του ρεγλάν και φτάνουμε στο μπροστινό μέρος. Εδώ κάναμε διχάλα, εδώ κάναμε διχάλα, εδώ κάναμε διχάλα, εδώ τελειώνει η κοχυλάκι μας. Κάνουμε ποδαράκι, 1, 2, 3, όπως πάει το σχέδιο. Μετά το κοχυλάκι έχουμε μια διχαλίτσα.
Ένα ποδαράκι, ένα γαϊτανάκι. Ένα ποδαράκι. Ένα, δύο, τρία και καθόμαστε και μετράμε. Ένα, δύο, τρία και θα βάλουμε στο τέταρτο, όπως πάει το σχέδιο, θα βάλουμε το ποδαράκι μας. Μετά το σχέδιο μας λέει ότι πρέπει να βάλουμε και την τυχαλίτσα. Ένα, δύο, τρία. Κοιτάμε και μετράμε. Ένα, δύο, τρία. Κάπου εδώ, ή μπορούμε εδώ στη μέση, να βάλουμε τη διχαλίτσα μας. Μην μας χαλάσει το σχέδιο, θα βάλουμε εδώ στη μέση. Τη διχαλίτσα μας, τη βάλαμε. Ξανά, ένα, δύο, τρία. Θα βάλουμε εμείς, εδώ πλέξαμε, βάλαμε ένα, δύο, τρία. Στο τέταρτο θα βάλουμε, ή εδώ, ή εδώ, θα μοιράσετε κάπως πιο εύκολα. 1, 2, 3, α, εδώ πρέπει να βάλουμε. Θα βάλουμε την διχαλίτσα, το ποδαράκι μας. 1, 2, 3. Ρίχνουμε και εδώ πριν το κοχύλι βάζουμε τα δύο ποδαράκια με ένα γαϊτανάκι στη μέση. Και μετά πάμε πλέον με βάση το σχεδίο. Για πάμε να το δούμε. Εδώ κάνουμε ποδαράκι. Μετά αφού τελείωσε το κοχύλι μας, κάνουμε τη διχάλα μας. Μετά σχεδόν στο τέλος κάνουμε ένα ποδαράκι. Μετρήσαμε 1, 2, 3 ή στο τρίτο ή στο τέταρτο. Κάναμε. Μετά μετρήσαμε 1, 2, 3 και στη μέση που πλέξαμε εμείς τρεις αλυσίδες κάναμε διχάλα. Μετά ξαναμετρήσαμε 1, 2, 3 και εδώ μετράμε 1, 2, 3 στο τέταρτο περίπου. Βάζουμε εδώ για να υπάρχει και μια απόσταση σχετικά ίδια και μετά ξανά 1, 2, 3 και τσουκουτσούκου φτάσαμε εμείς στο κοχυλάκι. Αυτό ήταν, μοιράσαμε. Για πάμε να τελειώσουμε τώρα ξανά 1, 2, 3 και κάνουμε ποδαράκι. 1, 2, 3 και ξανά κάνουμε την τυχαλίτσα μας. Ώσπου να φτάσουμε εμείς εδώ στη γραμμή του ρεγλάν για να ξέρουμε τι κάνουμε. Να σας δείξω ότι τι μας βγήκε. Λοιπόν, τώρα εγώ έχω πλέξει όλο το γύρο, ολόκληρο και πάμε να μετρήσουμε. Εδώ είναι η γραμμή του ρεγλάν. Έχουμε μία διχαλίτσα, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, η πέμπτη διχάλα είναι ακριβώς στη μέση, έκτη, έβδομη, όγδοη και ένατη. Έχουμε 9 διχαλίτσες. Αυτό σημαίνει ότι θα μπουν εδώ 9 κοχύλια. Πλέκουμε, 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 πλέκουμε γύρω. Πάμε να ισιώσουμε εμείς τώρα το μπροστινό κομμάτι με το πίσω κομμάτι. Και αυτό εδώ είναι το πίσω κομμάτι. Και πάμε να μετρήσουμε και εδώ. Έχουμε, εδώ είναι η γραμμή του ρεγλάν, είναι το ποδαράκι και πάμε. Εδώ έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. Είναι και 7η διχάλα μας. Και πάμε να τα ενώσουμε. Πλέκουμε. 1, 2, 3. Ρίχνουμε. Εδώ έχουμε ένα ποδαράκι. Σε αυτή εδώ συγκεκριμένη σειρά. 1, 2, 3. Και πάμε να το ενώσουμε. Εδώ έχουμε 1, 2. Θα το ενώσουμε με το 1, 2, 3 στη τρίτη αλυσίδα. Εδώ με το βουβό. 1 από πάνω. 2 και πάμε στο τρίτο. Για να μην φαίνεται. Και ξανά πλέκουμε. 1, 2, 3. Ρίχνουμε. Ένα ποδαράκι. Ένα γαϊτανάκι. Και δύο ποδαράκια. 1. 2. Συνέχεια θα κάνουμε αυτό. Σε αυτή εδώ τη σειρά που θα γεμίζουμε εμείς τις διχάλες μας με τα κοχύλα, θα πλέκουμε μια μεγάλη αλυσίδα στη κάθε γραμμή του ρεγλάν. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 και θα την ενώνουμε εδώ με το ποδαράκι. Και εδώ έχουμε διχαλίτσα, το γεμίζουμε εμείς με το κοχυλάκι μας. Ωραία. Και από εδώ και πέρα είναι ακριβώς το ίδιο με τη ζακετούλα. Απλά γεμίζουμε εμείς
πλέον πιστεύω ότι δεν έχει τίποτα άλλο να δείξω. Εδώ. Και βλέπουμε έτσι γύρω, χωρίς καμιά αλλαγή. Ξαναερχόμαστε εμείς εδώ. Εδώ κάνουμε εμείς το κοχυλάκι μας, το συνδέωμα το δένουμε εμείς εδώ. Κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5. Ξανά πάμε περπατώντας εδώ, δενόμαστε. Πάμε περπατώντας 1, 2, 3 και κάνουμε τη γραμμή του ρεγλάν. Τα κοχυλάκια τα μικρά. Αυτά. Εδώ είμαστε. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Τώρα, επίσης έχω διαβάσει τα σχόλια ότι μπορεί να είναι πολύ μεγάλο το άνοιγμα εδώ στη λαιμόκομψη. Έχω βάλει πάνω στη λαιμόκομψη και καλά ότι αυτό είναι μπλούζα. Πάνω στη λαιμόκομψη έχω βάλει και λάστιχο, τρεις σειρές. Και θα πάμε τώρα να μετρήσουμε πόσο μεγάλη είναι η λαιμόκομψη. Εφόσον έχουμε βάλει και λάστιχο τρεις σειρές, από εδώ είναι 19 εκατοστά. Και από εδώ, πάμε να το μαζέψουμε λίγο, το βάθος είναι 16 εκατοστά. Τόσο μεγάλη λαιμόκομψη. Πάμε να τη δούμε και επίσης την έχω κάνει με το ίδιο το νήμα, απλώς λίγο διαφορετικό το χρώμα. Λοιπόν, έτσι είναι. Άμα βάλουμε το λάστιχο θα βγει έτσι. Πάμε να μετρήσουμε 10 εκατοστά. Και εδώ που άνοιξε μας κάνει 20-21. Εδώ. Αυτό. Τώρα, επίσης για να πλέξω το λάστιχο αυτό από αυτή την μπροστινή τη γραμμή του ρεγλάν. Εδώ μια γραμμή και εδώ μια γραμμή. Από εδώ μέχρι εδώ σε κάθε άνοιγμα, εδώ που υπήρχε άνοιγμα, έχω βάλει 2 πονταράκια, έχω ρίξει. Από εδώ μέχρι εδώ, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 9 μας κάνουν εδώ, 9 τρυπούλες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ώσπου να φτάσουμε στη μέση. Και παντού, στο πίσω και στα μανίκια και στο πίσω μέρος, έχω ρίξει 2 ποδαράκια και 1 επί του ποδαράκι. Δηλαδή στην ουσία έχω ρίξει 3 ποδαράκια σε κάθε άνοιγμα. 2 και 1 τρίτο. 2 και 1 τρίτο. 2 και 1 τρίτο. Ήτανε 3 ποδαράκια. Οπότε να θυμόμαστε ότι αν θέλουμε να πλέξουμε λάστιχο από αυτή τη γραμμή του ρεγλάν, τα μπροστινά, αυτά εδώ, εδώ ρίχνουμε 2 ποδαράκια σε κάθε άνοιγμα. Εδώ, εδώ και εδώ ρίχνουμε 3 ποδαράκια. Και αυτό επίσης, για να μετρήσω, το έχω ξελώσει 3 φορές. Αυτό είναι για δικιά σας την κόλληση, να μην ξελώνετε εσείς. Τώρα μου φαίνεται δεν υπάρχει κάτι άλλο να σας δείξω σχετικά με την μπλούζα, να το ξυλώσουμε τώρα. Μπορώ να σας δείξω το πώς έχω πλέξει το λάστιχο αυτό. Κοιτάξτε, αφού το ξύλωσα. Λοιπόν, παίρνουμε το νηματάκι μας, πείτε ότι εμείς ολοκληρώσαμε την μπλούζα και καλά. Και μας έχει μείνει μόνο λαιμόκομψη να κάνουμε. Παίρνουμε το νήμα, δένουμε, εγώ το έδεσα προσωρινά γιατί ξέρω θα το ξυλώσω, το έδεσα εδώ μπροστά. Άμα ήταν όντως για μπλούζα, θα προτιμούσα να κάνω κλείσιμο, να ενώνω η κάθε σειρά στο πίσω μέρος της μπλούζας, όχι στο μπροστινό μέρος. Αλλά έτσι και λέω δεν φαίνεται και πολύ. Λοιπόν, δένουμε εμείς το νηματάκι και κάνουμε 1, 2, 3. Τρεις αλυσίδες. Εδώ είμαστε στο μετά τη γραμμή του ρεγλάν. Οπότε θα κάνουμε εμείς 3 ποδαράκια. 1, 2 και 1 ποδαράκι στη γραμμή του ρεγλάν. Εδώ. Και πάμε τώρα εδώ σε κάθε άνοιγμα, σε κάθε τρυπούλα, θα κάνουμε 2 ποδαράκια, ώσπου να φτάσουμε στην άλλη γραμμή του ρεγλάν. 1, 2 και ξανά εδώ έχουμε κενό. Σε κάθε κενό θα κάνουμε και 1, 2. Ποδαράκι. Και εδώ 1, 2
Μετά έχουμε εδώ, θα κάνουμε και εδώ ένα δύο. Λοιπόν, όπου βλέπουμε κενό, θα κάνουμε ένα δύο, ώσπου να φτάσουμε εδώ. Λοιπόν, μια άλλη λεπτομέρεια που δεν σας είπα, κάνουμε εμείς 2-2-2-2-2-2-2 και φτάνουμε εμείς εδώ στο κέντρο, εδώ που κάναμε εμείς μια αλυσίδα με 3 γαϊτανάκια. Εδώ, δεξιά και αριστερά της κεντρικής διχάλας, εδώ κάναμε 2, θα κάνουμε από ένα ποδαράκι, γιατί μας κάνει μια μυτούλα. Εδώ κάνουμε ένα ποδαράκι και εδώ κάνουμε ένα ποδαράκι και παντού μετά κάνουμε από 2 ποδαράκια. Λοιπόν, κάνουμε 2-2-2-2-2-2-2, θα φτάσουμε εδώ. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ στη γραμμή του Ρεγκλάν. Και εδώ αρχίζουμε και κάνουμε 3 ποδαράκια. 2 κάναμε πριν τη γραμμή του Ρεγκλάν, κάνουμε ένα ποδαράκι πάνω στη γραμμή του Ρεγκλάν και κάνουμε εδώ μετά 2 ποδαράκια, εγώ προσωπικά έτσι το έκανα, και το τρίτο ποδαράκι εδώ στο ποδαράκι. Ξανά 2 ποδαράκια, 1, 2 και το τρίτο ποδαράκι εδώ στη διχαλίτσα. Ξανά 2 ποδαράκια, 1, 2 και το τρίτο ποδαράκι εδώ στο ποδαράκι. Ώσπου να τελειώσουμε εμείς όλη αυτή τη σειρά. Εδώ μέσα στη χαλίτσα κάνουμε. Ξανά εδώ έχουμε 2 ποδαράκια. Και εδώ έχουμε γραμμή του Ρεγκλάν μέσα στη γραμμή του Ρεγκλάν. Ξανά 2 ποδαράκια. Βάζουμε απλά ποδαράκια. Και εδώ έχουμε άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο ποδαράκι. Και πάμε γύρω-γύρω ώσπου να φτάσουμε εδώ. Πλέον τα 3 ποδαράκια στην ουσία κάνουμε. Έχουμε πλέξει γύρω-γύρω-γύρω-γύρω και έχουμε φτάσει στο σημείο που ενώνουμε την πρώτη σειρά. Εδώ πλέξαμε 1-2 ποδαράκια, πάλι στο ποδαράκι-ποδαράκι και ξεκινάνε σε εμάς τα άλλα 2 ποδαράκια. Εδώ, σε τελευταία αλυσίδα, που κάναμε 3 αλυσίδες για να σηκωθούμε, το ενώνουμε. Και πλέκουμε τώρα. 1, 2, 3, ρίχνουμε και θα κάνουμε. Και καλά, μια καλή, μια ανάποδη, θα κάνουμε ένα ποδαράκι μπρος, ένα ποδαράκι πίσω. Αυτό εδώ το ποδαράκι θα το κάνουμε μπροστά. Εφόσον το κάνουμε μπροστά, θα το πιάσουμε από εδώ, από μπροστά. Ωραία. Ρίχνουμε ξανά. Αυτό ποδαράκι θα το κάνουμε πίσω. Θα το πιάσουμε εδώ πίσω. Κάπου στην άσπρη ζακετούλα, μια παιδική ζακετούλα που έχω πλέξει, στην άκρη έχω κάνει τέτοιο λάστιχο. Ξανά εδώ το ποδαράκι, δεν κοιτάμε αν είναι 2 ποδαράκι, είναι 3 ποδαράκι, κάθε ποδαράκι ξεχωριστά το μετράμε. Εδώ κάνουμε μπροστά, εδώ κάνουμε, το πιάνουμε πίσω ποδαράκι. Και με αυτό το τρόπο γίνεται το λάστιχο μας. Ξανά. Πίσω. Εδώ. Μπροστά, ένα μπροστά, ένα πίσω. Και ένα πίσω. Αυτό. Ένα ποδαράκι μπροστά, ένα ποδαράκι πίσω. Θα κάνουμε όλο αυτό εδώ, ένα μπροστά, ένα πίσω, ένα μπροστά, ένα πίσω και θα φτάσουμε εδώ. Λοιπόν, πλέξαμε εμείς γύρω-γύρω-γύρω, αυτό είναι η δεύτερη σειρά, δεύτερος γύρος, και εδώ πλησιάζουμε εμείς να πάμε να ενώσουμε. Αυτό εδώ είναι μπροστά, ρίχνουμε, αυτό εδώ όπως πάει το σχέδιο είναι πίσω και αυτό το ενώνουμε. Το ενώσαμε. Ξανά, 1-2. 3. Αυτό εδώ βλέπουμε ότι είναι μπροστά, οπότε θα το πλέξουμε πάλι μπροστά. Αυτό εδώ είναι πίσω, πάλι θα το πλέξουμε πίσω.
Αυτό εδώ μπροστά, πάλι το πλέξουμε μπροστά. Αυτό εδώ βλέπουμε ότι είναι πίσω, το πλέξουμε πίσω. Αυτό εδώ όλο. Να το. Είναι το λαστιχό μας. Και τέτοιες τρεις σειρές έχω κάνει εγώ στο λάστιχο που σας έδειξα. Ξανά θα κάνουμε γύρω 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 γύρω. Το μόνο που πλέκουμε εμείς τώρα, κοιτάμε ποιο είναι το μπροστά, το πλέκουμε μπροστά. Ποιο είναι το πίσω, πλέκουμε πίσω. Ερχόμαστε εδώ, ενώνουμε, ξανασηκωνόμαστε. Άμα θέλουμε, ρίχνουμε και τέταρτη σειρά. Αυτό εδώ είναι η λαιμόκομψη με λάστιχο. Ένα είδος λάστιχο. Λοιπόν, πιστεύω ότι σας κάλυψα με την απάντησή μου. Σας είπα όλα το πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε εμείς τη λαιμόκομψη αυτή εδώ που κάνουμε, να την κάνουμε μπλούζα. Σας έχω δώσει το πώς νόνται, ότι μετά πλέκουμε εμείς γύρω-γύρω, το πώς βάζουμε το λάστιχο, ένα είδος λάστιχου. Τώρα, την επόμενη ερώτηση που δέχτηκα εγώ πάρα πολλές ερωτήσεις, ήταν το πώς θα το κάνουμε παιδικό μπλουζάκι, πώς μπορούμε να το κάνουμε παιδικό ζακετάκι. Δηλαδή, συγκεκριμένα με ρωτάτε πόσες αλυσίδες να βάλω. Και πιστεύω ότι δεν παίζει ρόλο το πόσες αλυσίδες να βάλω με 60 ή 50. Για μένα προσωπικά έχει σημασία το πόσο σχέδια να βάλουμε εμείς πάνω και πώς θα τα βάλουμε. Αλλά επειδή έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και επειδή μπαίνουμε σε άλλο θέμα, λέω να σταματήσουμε εδώ και θα τα πούμε σε αμέσως επόμενο βίντεο. Γεια σας!